για τον αντίπαλο που λέγεται ΠΑΟΚ. Εντάξει, γνωρίζω την ποιότητα του ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν το αφήσω με αυτό. Παρ' όλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι είμαστε ικανοί να πετύχουμε κάτι αύριο. Αν εμφανιστούμε σε καλή μέρα, μπορούμε να χτυπήσουμε τον ΠΑΟΚ. Και πόσο μάλλον όταν παίξουμε και στην Μίκρα, στην έδρα μας, το Σάββατο. Και με τη βοήθεια του κόσμου, ναι, φαντάζομαι πως θα είναι πολύ σημαντική και θα είναι εκεί. Εννοείται, θα είναι γεμάτο το γήπεδο και το αποδείξατε και φέτος, παρά την ήττα που ήρθε στο τέλος και με τα παράπονα για διαιτησία, αλλά και πέρυσι που ο Ηρακλής είχε κερδίσει τον ΠΑΟΚ στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, ότι μπορείτε να το κάνετε με την ατμόσφαιρα που υπάρχει την ώρα του αγώνα, έτσι. Ναι. Εντάξει, σε αυτό ποντάρουμε. Εντάξει, πιστεύουμε ότι το Σάββατο θα είναι το κρίσιμο παιχνίδι, αλλά γιατί αύριο, μέσα στην έδρα του ΠΑΟΚ, που φανταζόμαστε ότι μπορεί και να μην είναι τόσο ετοιμασμένος να εμφανίσουμε αντίσταση, δηλαδή τόσο πολύ. Γι' αυτό και αύριο είναι η ευκαιρία. Δεν σας περιμένει τόσο, εννοείς. Ίσως να μην σας περιμένει τόσο. Ναι, ίσως και αυτό να έχει επικεντρωθεί. Θα το δείξετε στον αγωνιστικό χώρο. Βασίλη, και οι δύο ομάδες έχουν αλλάξει. Και ο ΠΑΟΚ είχε αρκετές αλλαγές σε συγκεκριμένες σημαντικές θέσεις. Και ο Ηρακλής με την παρουσία του Ποπόφ, με την παρουσία του Μαυροβουνιώτη, με την παρουσία του Χίρα που χρησιμοποιείται ανατακτά διαστήματα από τον προπονητή σου, με τον Μπουράκη που είναι το λίμπερο που πλέον έχει καθιερωθεί καθώς δεν συνεχίζει ο Λάμπης ο Μπαμπαλιούτας. Αυτές οι αλλαγές σας έχουν δώσει έναν άλλον αέρα, θεωρείς, έχει μονταριστεί η ομάδα ή μπορείτε κι άλλο να βελτιωθείτε, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε και το Final Four κυπέλου μετά τα play-off. Ναι. Όσοι είπα τα παιδιά που ήρθαν, εννοείται πως μας έχουν βοηθήσει και μπορώ να πω ότι πλέον έχει δέσει αρκετά καλά η ομάδα. Δηλαδή στην αρχή, μέχρι να δέσουμε λίγο, μέχρι να μάθουμε ένας τον άλλον, ήταν ακόμα λίγο νωρίς, αλλά τώρα πλέον νομίζω ότι έχει δέσει καλά η ομάδα και αυτό είπα ότι φαίνεται και στα παιχνίδια πλέον, ότι στην απόδοσή μας, ότι έχουμε ανέβει. Mm-hmm. Σε ποιο τομέα ή σε όλους τους τομείς? Σε όλους τους τομείς, όλους, και αγωνιστικά και ψυχολογικά, σχέση μεταξύ μας. Έχετε δεθεί, λες, ακόμα περισσότερο, έτσι. Mm-hmm. Ναι. Αυτός είναι ο μήνας σου ή όχι? Πέρυσι ήταν, γι' αυτό το ρωτάω. Ναι. Και με αφορμή και την καλή σου παρουσία στη Σύρο, μήπως ξαναδούμε τον Βασίλη που είδαμε και πέρυσι τον Απρίλιο. Ναι. Εγώ του έχω πει όποτε κληθώ να βοηθήσω την ομάδα, θα το κάνω, θα δώσω 100%. Πέρυσι είχα αγωνιστεί στο κύπελο. Είχαμε περάσει τελικό, ευελπιστώ να γίνει το ίδιο και φέτος. Και δεν είναι πολύ μακριά πλέον, αλλά να υποθέσω ότι το έχετε κάνει λίγο στην άκρη το μάτς με τον Φίνικα, έτσι, για τον ημιτελικό. Ναι, εντάξει, ακόμα έχουμε το μυαλό μας στο πρωτάθλημα, στον ΠΑΟΚ. Και μετά, εφόσον τελειώσει το πρωτάθλημα, θα επικεντρωθούμε στο κύπελλο. Μετά όλα για όλα, γιατί είναι ένα μάτς και όλα γίνονται. Ναι, και όλα γίνονται, εννοείται. Θα ήθελα και ένα σχόλιο για τον αδερφό σου, τον Δημήτρη, που έκανε απίθανα πράγματα πρόσφατα. Όχι ότι δεν έκανε πέρυσι, αλλά και φέτος το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων 46 πόντους στο ένα μάτς, 34 στο άλλο, 32 στο άλλο. Τρομερά πράγματα από τον Δημήτρη Ντομούχλια, που φέτος είχατε την ευλογία ως αδέρφια να είστε μαζί συμπαίχτες στον Ηρακλή. Δυστυχώς θα το χάσουμε και εσύ και εγώ και όλοι μας, πόσο μάλλον εσύ που είναι αδερφός σου. Για 4 χρονάκια, δεν είναι πολλά που θα πάει στη Χαβάη. Αλλά επειδή παρακολούθησες και την προσπάθεια της εφηβικής ομάδος και του αδερφού σου, θα ήθελα και ένα δικό σου σχόλιο πώς το έζησες και το Final Four του εφηβικού. Τώρα αξίζουν πολλά συγχαρητήρια τα παιδιά για τη δεύτερη θέση. Εντάξει, αλλά σε αυτό εννοείται πως βοηθάνε όλα τα παιδιά, δεν είναι ο Δημήτρης μόνος του. Όλη η ομάδα. Πώς παίζουν. Και από ό,τι φαίνεται έχουν μέλλον. Έχουμε ακόμα να δώσουν πολλά. Και η οικογένεια Μούχλια έχει μέλλον, γιατί μαθαίνω βγαίνει κι άλλος από πίσω. Ναι, αυτό μικρός είναι, αλλά και αυτό σιγά σιγά. Έρχεται, έτσι. Μας ακολουθεί, ναι. Μα, γιατί όχι και στον Ηράκλειο, μην τον δούμε. Τώρα είναι στο σουφλί.
Ναι, ναι, εκεί είναι. Είναι πάνω. Ακόμα είναι πάει πέμπτη δημοτικό. Α, είναι τόσο μικρός. Είναι, είναι, ναι. Μαθαίνω καλά πράγματα γι' αυτό. Γι' αυτό. Δεν αποκλείεται να έχουμε το 3 στα 3. Μακάρι με τον αδερφό σου να, από εδώ και πέρα να πανηγυρίσετε νίκες και χαρές. Και όσο πάει, όσο πιο μακριά γίνεται με τον Ηρακλή, το εύχομαι ολόψυχα, Βασίλη. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση. Σε ευχαριστώ πολύ. Επίσης, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.